στο δημόσιο έργο Πάτρα Πύργος, στο οποίο αποφάσισε η κυβέρνηση να κάνει κατάτμιση σε 8 τμήματα. Φανταζόμουν ότι και η δική μας αντίδραση θα σταματούσε αυτή την αθλειότητα, ένα έργο έτοιμο, προκηρυγμένο ως ένα ενιαίο έργο, να το κατατμήσουν σε 8 ξεχωριστές εργολαβίες, που εδώ και 2,5 χρόνια ουσιαστικά από τις 7 που έχουν προκηρυχθεί δεν έχει υπογραφεί ούτε μία σύμβαση. Και με σοβαρό κίνδυνο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που έτσι κι αλλιώς έχει εκτεναχθεί στο μέλλον και χωρίς να γνωρίζουμε αν οι τεράστιες εκπτώσεις που έχουν δοθεί θα επιτρέψουν εν της πράγμαση την υλοποίηση του έργου. Κύριε Υπουργέ, έρχομαι σήμερα εδώ ως αρχαιός βουλευτής να συμμεριστώ μαζί σας και με τους συμπολίτες μου για τις ανησυχίες που έχουμε σε όλη την Αχαΐα αλλά και όλη και τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τις Ιόνιες Νήσους για το πολύπαθο δρόμο της Πάτρων Πύργου. Τα διάφορα χρονοδιαγράμματα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση των δημοπρασιών, και όχι μόνο, δυστυχώς δεν επαληθεύθηκαν. Επαληθεύθηκαν όμως οι φόβοι μας. Κύριε Υπουργέ, δεν ήρθαμε εδώ για να απολογηθούμε, όπως είχατε ζητήσει τον Ιούνιο του 2016 ενώπιον όλων των παραγωγικών φορέων της αυτοδιοίκησης και των συλλογικοτήτων που εκφράζαμε τις ανησυχίες μας για την ολοκλήρωση του έργου. Δεν θα απολογηθούμε που σαν πολίτες εκφράζαμε τις ενστάσεις μας σχετικά με την τμηματοποίηση της Πατρών Πύργου. Όμως έχουμε ακόμα 5 διαγωνισμούς που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, σύμφωνα με το τελευταίο χρονοδιάγραμμα. Πότε θα γίνει ο καθένας από αυτούς τους διαγωνισμούς, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του καθενός, και ελαχιστοποιήσαμε την πιθανότητα να βρούμε ξανά εμπόδια στην πορεία εξέλιξης και μιλάμε για εμπόδια. Ξέρετε καλά ότι υπάρχουν σε εκκρεμότητα 8 μεγάλες δικαστικές διαμάχες από απαλωτριώσεις και φυσικά και ό,τι μπορεί να προκύψει σε σχέση με τους αρχαιολογικούς χώρους που θα επιφέρουν επιπλέον χρονοκαθυστέρηση. Ο Γολγοθάς όμως δεν σταματάει εδώ. Το ελεγκτικό συνέδριο μετά πρέπει να αποφασίσει για τους μειοδότες και να ανάψει ή όχι το πράσινο φως. Και δεν φτάνουν και όλα τα παραπάνω. Αλλά ξεχνάμε και έναν άλλο παράγοντα, ο οποίος στο τέλος ελπίζω να μην αποβεί και μοιραίος. Πρέπει να ετοιμαστεί ο φάκελος μεγάλου έργου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάπου εδώ ξεκινά το μέτρημα. 4 μήνες για να μάθουμε αν το έργο θα εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα. 4 μήνες τουλάχιστον για να γίνει η μελέτη περιβαλλοντικές και κόστους ωφέλους. Και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πόσο βέβαιοι είμαστε ότι το έργο θα πάρει θετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ο φάκελος μεγάλου έργου, ο οποίος ετοιμάζεται, από ό,τι ξέρουμε, θα προβλέπει ένα ενιαίο έργο, αυτός ο φάκελος θα πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην πραγματικότητα το έργο είναι τιματοποιημένο. Κύριε Υπουργέ, με δεδομένο όλη αυτή την ανακολουθία τη δικιά σας, αλλά και πληροφορίες που διέρευσαν από τους εκπροσώπους μας στην ΚΕΔΕ, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σοβαρές ενστάσεις για την έγκριση του φακέλου, σας ρωτάμε. Τι θα γίνει με το έργο και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Και θέλουμε μια απάντηση όσο είναι δυνατόν τεκμηριωμένη, να μην γίνει σαν τις προηγούμενες. Γιατί δεν θέλω να έρθω μετά από 6 μήνες και να σας λέω πάλι τα ίδια λέγατε. Σε λίγες μέρες έρχεται στη Δυτική Ελλάδα ο κύριος Τσίπρας για τη γνωστή περιφερειακή του φιέστα. Και ξέρουμε από τώρα τι θα πει. Θα υποσχεθεί ξανά τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργος. Λες και δεν είναι αυτοί που τον σταμάτησαν για να τον επαναδημοπρατήσουν τεμαχισμένο, προφανώς για να εξυπηρετήσουν άλλες σκοπιμότητες. Έτσι ώστε 3 χρόνια μετά να μην έχουν επιγραφεί ακόμα συμβάσεις και να μην έχει γίνει καν ο απαραίτητος έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο. Πρόβλημα για τη χρηματοδότηση δεν υπάρχει. Απολύτως κανένα, να μην ανησυχούν κατά καιρούς, γιατί κάθε ένα μήνα έχουμε έτσι μια έγερση ανησυχιών στην περιοχή, αν θα γίνει. Όταν γίνεται ο επόμενος διαγωνισμός, καταπραίνονται για κάνα 20ήμερο και άντε πάλι κάποιο ηρωικό στέλεχος συγκεκριμένης παράταξης βγαίνει και ανησυχεί για την πορεία του έργου και αν θα γίνει το έργο. Θα γίνει το έργο. Και δεν θα γίνει μόνο αυτό το έργο, θα γίνει και η συνέχεια του μέχρι να κλείσει το δαχτυλίδι των οδικών αρτηριών της Πελοποννήσου και να συνδεθεί ομορέας με την Ολυμπία Οδό.
με διαφάνεια και με καθαρούς όρους, όχι όπως έχει προγραμματιστεί, με διαγωνιστικές διαδικασίες, με εκπτώσεις και όχι με 0% έκπτωση όπως είχε προγραμματιστεί από προηγούμενες κυβερνήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Με την ολοκλήρωση των αυτοκινητόδρομων Κορίνθου, Πατρών και Αντιρίου Ιωαννίνων, πιστεύω ότι πετύχαμε ένα μικρό θαύμα να υλοποιήσουμε μέσα σε 2,5 χρόνια ό,τι δεν είχε γίνει κατορθωτό να υλοποιηθεί σε πάνω από μια δεκαετία. Είναι όμως καθήκον μας να θεραπεύσουμε τον ελλειπή σχεδιασμό των έργων, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Και πιστεύω οι πολίτες της Ηλίας έχουν δίκιο να αισθάνονται σχετικά αδικημένοι, μιας και ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα Πύργος αφαιρέθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση από τη σύμβαση παραχώρησης. Το έργο ξεκινά άμεσα, στο σύνολό του, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα γίνει με 200 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από τον προϋπολογισμό των έργων, των αρχικών.